και σε τρεις νίκες. Αν πάρει τα δύο ντέρμπι που έχει στην έδρα του με Λιέτουβος και με Μακάμπι και βγάλει και διπλό στο Μιλάνο για να πάρει και τη ρεβάνς για την εντός έδρας ήττα του πριν από μερικές εβδομάδες, τότε νομίζω ότι θα έχει αγγίξει το άριστα σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές. Υπάρχει ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι με την Εφες Πίλσεν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ενώ βλέπετε τους διαιτητές, τον Λαμόνικα τον Ιταλό, τον Αρτεάγα από την Ισπανία και τον Τσέχο Βικλίτσκι, άγνωστος αυτός ο τελευταίος. Τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Άρη και ενδεχομένως και κάποιες ειδήσεις από την πλευρά του αντιπάλου του θα μας τα δώσει ο συνάδελφος ο Κωστής Μπότσαρης, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Καλησπέρα και από εμάς. Αρκεί να σας πούμε σε ό,τι αφορά τον Άρη ότι προβλήματα δεν υπάρχουν. Σημαντικότερο σημείο αναφοράς οι προσθήκες των δύο νέων παικτών, Washington και Boisa. Να σας πούμε μόνο ότι κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι στους νέους τους συμπαίκτες, είτε επειδή αγωνίστηκαν στο παρελθόν μαζί, είτε πολλές φορές τους έχουν αντιμετωπίσει στο γήπεδο. Σημαντικότερη από τις αναφορές που έγιναν για αυτά τα δύο νέα πρόσωπα ήταν του Λάζαρο Γαδάκου για τον Darius Washington, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες πέρυσι στον ΠΑΟΚ, και με τον σέντερ του Άρη να χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πυρηνικό όπλο. Το τι εννοούσε θα το μάθουμε λίγαν συντόμως, βλέποντας τον αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τη Λιέτουβος Ρήτας, και αυτή δίχως σοβαρά προβλήματα, μόνιμη απουσία του Στέλ Μάχερς, που μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, δοκίμασε τα πόδια του, αλλά δεν χαρακτηρίστηκε αναγκαίο να δώσει το παρόν σήμερα. Γι' αυτό, εξ όσων έχω δει, τουλάχιστον δεν βρίσκεται καν εδώ. Στην κερκίδα βρίσκονται μάλιστα λίγο στη φύλαθλη της Λιθουανικής ομάδας και όλοι ελπίζουν και όλοι εύχονται να δουν ένα πολύ καλό παιχνίδι, μια και όπως είπες νωρίτερα Νίκο, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν είναι πολύ μεγάλη. Μόλις δύο νίκες χωρίζουν τον πρώτο του δευτέρου ομίλου από τον τέταρτο που είναι ο Άρης, με απολογισμό 8-2 για τους Λιθουανούς και 6-4 νίκες για τον Άρη. Έτσι ακριβώς. Να, οι λίγοι Λιθουανοί που ήρθαν με την αποστολή της Λιέτουβος Ρήτας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν πράγματι μικρές οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες στην βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. 8-2 έχει η Λιέτουβος Ρήτας, 8-2 η Ιουνικιά Χαμάλαγα, η οποία έχασε εδώ από τον Άρη. 7-3 η Μακάμπη, την οποία περιμένει στη Θεσσαλονίκη ο Άρης. 6-4 και η ελληνική ομάδα, αλλά και η Εφες Πίλσεν. Πολύ πιο μακριά η Τσιμπόνα με τρεις μονονίκες, ελπίζει μόνο να καταφέρει να πάρει τη θέση του καλύτερου έκτου. Η Αρμάνι Τζίνς έχει δύο, τον οποίο όμως η μία ήταν εδώ. Ουσιαστικά εκείνη η εντός έδρας ήττα από την Αρμάνι Τζίνς Μιλάνο ήταν για τον Άρη το μοναδικό στραβοπάτημα, το μοναδικό παραστράτημα των πρώτων 10 αγωνιστικών. Το μόνο λάθος αποτέλεσμα, η μόνη εκτός προγράμματος ήττα. Υπάρχει η Λεμάν, η οποία ακόμα δεν έχει κάνει σε αυτή. 0-10 είναι το ρεκόρ της. Ο Άρης πάει την άλλη εβδομάδα στο Μιλάνο και την μεθεπόμενη στην Κωνσταντινούπολη. Θέλει να ελπίζει ότι θα πάει εκεί έχοντας σερή, θα πάει στο Μιλάνο δηλαδή, έχοντας σερή τριών νικών. Νίκησε τη Λεμάν, νίκησε την Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ και απόψε αντιμετωπίζει τη Λιέτουβος, η οποία μας κουβαλάει ένα σερή μεγαλύτερο από το δικό του, 4 συνεχόμενων νικών. Έκλεψε την μπάλα ο Μάσεϊ. Ο Ράιτ πάσα ευνηδιασμού στον Κάσλ, ο οποίος προς το παρόν παραμένει στέλεχος του Άρη, αλλά ξεκινάει το σημερινό παιχνίδι με ένα λάθος. Ο Κάσλ, ο Τσαλδάρης, ο Ράιτ, ο Μάσεϊ και ο Μότολα είναι οι 5 του Άρη. Ξανά τα βήματα του Κάσλ. Με άλλα λόγια δεν ξεκίνησε κάποιος από τους δύο καινούριους, ούτε ο Ουάσιγκτον, ούτε ο Boisa. Για την Λιέτουβος Ρήτας, ο Πράις, ο Λουκάουσκης, ο Έιτσον, ο Νίλσεν που είναι πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και ο Πετραβίτσιος ξεκίνησαν. Εδώ ο Λουκάουσκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και την άφησε να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου προηγουμένως. Στο 0 οι δύο ομάδες. Ακόμα δεν έχει γίνει καν σουτ εκατέρωθεν. Μάσεϊ με τον Νίλσεν. Ο Αυστραλός κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει, να κλέψει την μπάλα από τον Μάσεϊ πάνω στην τρίπλα. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Ο Μάσεϊ είναι γρήγορος, έχει καλή τεχνική, είναι εκρηκτικός. Δείτε εδώ πως με σταυρωτές τρίπλες, η μία κάτω από τα πόδια, πήγε να περάσει. Πιο αργός ο Νίλσεν, το έκανε το φάουλ.
Τσαλδάρης. Μότολα, Μάση, Ράιτ. Μάση με 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Θα κερδίσει ο ίδιος το rebound μετά την παρέμβαση του Νίλσεν. Και το φάουλ, όχι από τον Μετραβίτσιους, ο οποίος σήκωσε στα χέρια, αλλά από τον Έιτσον. Σχεδόν γεμάτο το Αλεξάνδριο. Λιγοστές και νέες θέσεις στα ορεινά της παραδοσιακής έδρας του Άρη. Κάπως παλαιϊκού εδώ που τα λέμε παλέτες φορ. Χαμένη βολή από τον Μάση και οι δύο ομάδες παραμένουν κολλημένες στο 0. Να ο πρώτος πόντος. Κάσλ έχει αναλάβει τον Έιτσον. Πολύ ωραίο αυτό το μαρκάρισμα. Δύο χαμένες ευκαιρίες από τον Νίλσεν. Rebound του Μάσεϊ. Και φάουλ πάλι από τον Νίλσεν. Όχι, από τον Λουκάουσκις. Ο οποίος έχει ήδη δύο λάθη και ένα φάουλ. Αυτός είναι ο Έιτσον, ο Λουκάουσκις, ο αρχηγός της Λιέτβος Ρίτας. Πρώτος που είχε σηκώσει το Ούλεπ Καπ σε εκείνο το τελικό με τον Μακεδονικό την προηγούμενη χρονιά, από τότε που είχε φτάσει ο Άρης στο δικό του τελικό στο Σαρλερουά απέναντι στην Δυναμό Μόσχας. Το 2005 δηλαδή το είχε πάρει η τότε πρωταθλήτρια Λιθουανίας. Το μόνο άλλο παιχνίδι που έχει ξεκινήσει είναι το Φενέρμπαχτσε Ροάν για τον όμιλο του Παναθηναϊκού, είναι στο 40-28. Οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες πλην του Άρη παίζουν αύριο. Μεγάλα ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός με την Μπαρσελόνα στην Ισπανία, ο Ολυμπιακός με την Τσέσκα στο Φάληρο. Καλάθι από τον Λουκάουσκις, έστω και με λίγη ορειβασία. 2-1 η Λιέτβος Ρίτας. Τσαλδάρης με τον Έιτσον. Μότολα, γρήγορες πάσες, ελεύθερος ο Κάσλ. Αλλά ο Κάσλ βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο, μόνιμο θα έλεγα, τεφορμάρισμα από την αρχή της περίοδου. Πράις. Νίλσεν, ωραία πάσα στο Μετραβίτσιους. Έρχεται ο Μάσεϊ, αλλά ο Μετραβίτσιους είναι ψηλός, είναι δυνατός. Είχε εκτόπισμα. 1-4. Από αυτόν τον άγνωστο σέντερ, ο οποίος φέτος αποδεικνύει ότι είναι καμωμένος από υλικό Ευρωλίγκας. Τσαλδάρης. Η άμυνα της Λιέτβος Ρίτας εδώ έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Και οι Λιθουανοί σε έναν καταπληκτικό ευνηδιασμό με τον Έιτσον. 1-6. Ο Άρης ξεκίνησε άσχημα. Έχει σχεδόν 3,5 λεπτά χωρίς πόντο. Right. Για δύο. Αυτό ήταν. Για να σπάσει το ρόδι. 3-6 από τον Bracey Wright, ο οποίος εξελίσσεται σε ηγέτη του Άρη σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα στα δύσκολα σημεία των αγώνων. Αυτό που στην Αμερική θα έλεγαν go-to guy, δηλαδή αυτός τον οποίο ψάχνουν οι υπόλοιποι στις δύσκολες ώρες. Τσαλδάρης. Right, πάνω από το κεφάλι του Έιτσον. Δεν ανανεώθηκε η επίθεση του Άρη, ο οποίος πρέπει να βιαστεί λίγο. Τσαλδάρης είδε το Μάση. Μάση πήγε να χάσει την μπάλα, την κυνήγησε. 4 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο Σάσα Τριμπούνοβιτς, ο Σέρβος προπονητής της Λιέτβος Ρίτας. Το οποίο εδώ και χρόνια ποντάρει σε αλλοδαπούς προπονητές. Πιο παλιά και τον Τρούκερ, τον Ισραηλινό, τον Σμάγκατιν, τον Σλοβαίνο. Σάκατιν μάλλον. Ούτε τώρα μπορεί ο Άρης να σκοράρει. Πολύ ωραίος συνδυασμός, αλλά χαμένη ευκαιρία από τον Λουκάουσκις. Ο Άρης ελέγχει το rebound. Ψάχνει ο ίδιος τώρα μια γρήγορη επίθεση. Μάση βάζει το καλάθι και παίρνει κεφάλαιο από τον Μετραβίτσιους. Εδώ η έξτρα πάσα έκανε τη διαφορά. Ο Ράιτ μπορούσε να σηκωθεί και για το καλάθι, αλλά
είδε τον συμπαίκτη και συμπατριώτη του ελεύθερο και του έδωσε έτοιμους τους δύο πόντους. Το πρόσθετο κέρδος είναι το φάουλ του Μαριώνας Πετραβίτσιος και τελικά η εύστοχη βολή του Μάσα. Ήδη η Λιέτο Βοσβήτας έχει συμπληρώσει τα 4 ομαδικά φάουλ. Ο Άρης εκτελεί βολές από το επόμενο που θα κερδίσει. Έιτσον. Είναι ένα ρίσκο πάντως η επιλογή του Κάσλ για να μαρκάρει τον Έιτσον, ο οποίος είναι πιο ψηλός, πιο ευκίνητος, παίζει και πιο κοντά στο καλάδι. Ο Χέρμπερτ έριξε τον Τσαλδάρη πάνω στο μαρκάρισμα του Χόλις Πράις, δηλαδή του point guard της Λιέτου Βοσβήτας. Ο Έιτσον κάνει στον Άρη ένα ωραίο δώρο, το δεύτερο προσωπικό του φάουλ, με συνέπεια να αποσυρθεί στον πάγκο, αλλά και να δώσει δύο βολές στον Κάσλ. Στο παιχνίδι ένας Λιθουανός διεθνής, ο Αρτούρας Γιωμάντας, της νέας φουρνιάς, 23 ετών. Μου άρεσε πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια του, έχασε έδαφος το ξεκίνημα και αναγκάστηκε να κυνηγάει. Σήμερα ξεκίνησε με ένα άσχημα, αλλά λίγο-λίγο βρήκε τα πατήματά του και προηγείται τώρα 8-6. Λουγκάουσκης. Μάσε κυνηγάει τον Νίλσεν. Ο Μότολα είναι πάνω στο Πετραβίτσιος που είναι δυνατός και βαρύς. Ο Λουγκάουσκης βρήκε χώρο. Βρήκε έδαφος, πέρασε. Πάτσε γερά, έβαλε το καλάθι. 8 όλα. Τσαλδάρης. Rebound από τον Πετραβίτσιος με τη βοήθεια του Νίλσεν. Μετά από 5,5 λεπτά. Για άλλη μια φορά η άμυνα του Άρη πιάστηκε ανοργάνωτη. Ο Τσαλδάρης πρόλαβε να κάνει το φάουλ στον Πετραβίτσιος, ένα φάουλ που είναι μάλλον καλή ιδέα, εφόσον κατάφερε να αποσοβήσει το καλάθι ο Δημήτρης Τσαλδάρης. Δύο βολές πάντως για τον Πετραβίτσιος. Να λοιπόν και η δικαίωση για την επιλογή του Τσαλδάρη, μία χαμένη βολή για τον Πετραβίτσιος, ο οποίος δεν έκανε πιτσιρίκι, 29 ετών πλέον, αλλά σε μια χώρα όπου όταν περπατάει κανείς στον δρόμο νομίζει ότι είναι νάνος, διότι οι πάντες είναι πανύψηλοι, παρουσία ενός σέντερ που σε άλλες χώρες θα ήταν βασικό στην εθνική ομάδα πέρασε τόσα χρόνια απαρατήρητη. Μάσεϊ, βήματα από τον Τζέρι Μάσεϊ, Τζερεμάια Μάσεϊ. Ορατά και διαγυμνού οφθαλμού. Ο Μάσεϊ έχει πάρει κάποιες φορές την μπάλα, αλλά προς το παρόν δυσκολεύεται να δει καθαρά το καλάθι απέναντι σε Πετραβίτσιους και Νίλσεν. Ο καλός αμυντικός που λέγεται Τσαλδάρης κέρδισε το φάουλ από τον Πράις. Κέρδισε δηλαδή μια καινούργια επίθεση για τον Άρη. Γιατί ο Βοσβήτας έχει υποστεί δύο ήττες, συνεχόμενες μάλιστα, μία στην Λιθουανία από την Έφες Πίλσεν και μία στην Ισπανία από τη Μάλαγα και μάλιστα με καλάθι της τελευταίας στιγμής από τον Καβέθας εκεί. Έχει βγάλει διπλά στο Μιλάνο, στο Λεμάν, στο Τελαβίβ το πιο εντυπωσιακό. Αλλά και στην προηγούμενη θητεία της Ευρωλίγκα είχε νικήσει και στην Κωνσταντινούπολη την Έφες και στο Τελαβίβ την Μακάμπη και στην Καταλούνια την Μπαρσελόνα. Ο Πετραβίτσιος εδώ νίξε και τους δύο ψηλούς του Άρη. Εκεί έχει πρόβλημα ο Άρης. Η παρουσία του Πόησα βέβαια δεν πρόκειται να τον λύσει, να τον παλώσει αυτό το κενό, αφού ο Γεωργιανός δεν είναι καλαβαρή κορμή. Αλλά τέτοιοι παίκτες σαν τον Πετραβίτσιος καλή ώρα δεν βρίσκονται κάθε μέρα στην αγορά, ειδικά Γενάρη μήνα. 8-10. Ο Άρης έχει 3 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Καλή άμυνα του Νίλσεν, rebound του Πράις. Νίλσεν σε ένα γήπεδο όπου έπαιξε πολλές φορές στο παρελθόν. Έκανε το 8-12. Μα
passing. Ο Άρης έχει περίπου 2 λεπτά χωρίς πόντο τώρα. Μότολα δεν μπορεί να σταματήσει το αρνητικό σερί. Το σερί της αφλογιστίας αν θέλετε. 2 στα 10 σούτ για τον Άρη εντός παιδιάς. Κι άλλο επιθετικό φάουλ. Ο Πετραβίτσιος στο δεύτερο του. Οι Λιθουανοί έχουν χρεωθεί οι Λιθουανοί. 2 Πετραβίτσιος, 2 Έιτσον. 7 ομαδικά. 2 μόνο ο Άρης. Ο οποίος θα συνεχίσει με τον Αγαδάκο αντί του Μότολα. Και τους ίδιους 4 που ξεκίνησαν το παιχνίδι δίπλα στο Μότολα να τον πλαισιώνουν. Από την άλλη μεριά αποσύρθηκε όντως ο Πετραβίτσιος και μπήκε ο Βόσνιος, ο Μπαϊράμοβιτς. Κωστής Μπότσαρης έχει το λόγο. Το τι γίνεται κάτω από τα δύο καλάθια, συγγνώμη, ήταν το σημείο αναφορά, το κεντρικό σημείο αναφορά στην ομιλία του Χέρμπερτ προς τους παίκτες του, καθώς τους είπε ότι μπορούμε να κάνουμε φάουλ για να σταματήσουμε, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέσα από την άμυνα να αποφύγουμε το όποιο καλάθι μπορεί να προκύψει στη ρακέτα. Και επιθετικά πρέπει να συνεχίσουμε τις επιθέσεις μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, να φορτώσουμε τους αντίπαλους ψηλούς και να μπορέσουμε να έχουμε θετική προοπτική στο παιχνίδι. Ο Άρης είχε τριπλή προοπτική αφού κέρδισε 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound και με την τρίτη το έβαλε το καλάθι. Ο Αγαδάκος έδειξε ότι έχει και ο Άρης μούσκουλα. Μίλησε αναφηρημένος, βάλε αυτά σε τυχαία στον Γιωμάντας, ο οποίος θα τη χάσει με τη σειρά του. Όχι, λίγο τυχερή εδώ η Γέντουβος, αλλά ο Πράις βρήκε σίδερο. Πάσα αυνηδιασμού στο Μάσε, περιμένει και ο Ράιτ. 12 όλα. Εδώ, Μπρέισι Ράιτ. Δεύτερος πετυχημένος αυνηδιασμός του Άρη. Και τέταρτο μόλις καλάθι του εντός παιδιάς. Κάουσκης, πάνω από το κεφάλι του Κάσλ. Μπάλα για την Λιέντοβος, από τα δάχτυλα του Μάσεϊ. Πετάχθηκε και τον μπέρδεψε ο Μπαϊράμοβιτς, διαμαρτύρεται βέβαια ο Μάσεϊ. Τώρα θα κάνει και άλλες αλλαγές ο Άρης. Με τον Καλαϊτζή προφανώς αντί του Κάσλ και τον Ρεϊσόν Τέρι στη θέση του Μάσεϊ. Του Τσαλδάρη, του Τσαλδάρη. Ο Τέρι θα παίξει δηλαδή τριάρι. Ο Άρης με ψηλό σχήμα. Άσχημη πάσα από τον Λουκάουσκης. Η άμυνα του Άρη είναι παρούσα, δημιουργεί συνθήκες αναστάτωσης στην επιθετική λειτουργία της Γιέντουβος Ρήτας. Κλέβει μπάλες, εκβιάζει λάθη. Αυτό ήταν το έκτο λάθος των Λιθουανών. Νομίζω ότι το σκορ του αγώνα θα είναι χαμηλό όταν γίνει η τελική σούπα. Τρίποντα από τον Τέρι και βάζει μπροστά. Έχει σερή 7-0 μετά το time out που πήρε ο προπονητής του. Και προηγείται 15-12. Πράις κλείστηκε, ο Καλαϊτζής δεν τον αφήνει να ανασάνει. Πέρασε ο Μπαϊράμοβιτς όμως, αλλά τον πρόδωσε η τεχνική του, η φτωχή. Και επιθετικό φάουλ του Τέρι συνέχεια πάνω στον Λουκάουσκης, ο οποίος του έκλεισε το διάδρομο. Πιέζει ο Καλατζής τον Πράις, είτε πως πιέζει ο Τέρι τον Ιωμάντας. Μαγίδες, κακό. Εν τέλει όμως πήραν ένα φάουλ οι Λιθουανοί. Τέταρτο ομαδικό για τον Άρη, ο οποίος είχε την πολυτέλεια να ξοδέψει ένα φάουλ. Αλλά ο Τέρι πολύ γρήγορα έχει δύο προσωπικά και θα πάει στον πάγκο για να κάνει τον τεμπούτο του ο Μπόισα. Όχι τελικά, ενώ είχε σηκώσει τον Γεωργιανό ο Χέρμπερτ, άλλαξε γνώμη και έβαλε τον Σεραπίνας για να παίξει απέναντι στους συμπατριώτες του. Ο Σεραπίνας πάντως είναι παιδί της Ζαλγκύρης και όχι της Λιέντουβος Ρήτας, της οποίας το πιο ξακουστό τέκνο τα τελευταία χρόνια είναι ο Μασιάουσκας. Έξι δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Ο Μάλτας, καλές άμυνες αλλά ρίσκαρ υπερβολικά ο Μάσεϊ, ωστόσο δεν μπορείς να το τιμωρήσει ο Γιωμάντας. Αν και ελεύθερος, 15. Δεύτερη περίοδος
Ο Άρης προηγείται 15-12. Έχει την μπάλα δική του στο ξεκίνημα αυτού του δεκαλέπτου με τον Καλαϊτζή, τον Ράιτ, τον Σεραπίνας, τον Αγαδάκο που έχει την μπάλα και τον Μάσεϊ στην πεντάδα του. Ο Ράιτ με το εκρηκτικό πρώτο του βήμα παίρνει τους πάντες παραμάζωμα. 17-12. Ο Άρης μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Η Λιέτο Μοζρίτας μπορεί να είναι μια σπουδαία ομάδα, ένα σπουδαίο σύνολο, αλλά νομίζω ότι ακόμα της λείπει το μέταλλο και η σκληραγώγηση που θέλουν τέτοιοι αγώνες. Πότε καταφέρνει να ανταποκριθεί, πότε χάνει για λίγο την σιγουριά της. Δείτε εδώ πόσο ο Άρης για τρίτη φορά απόψε την χτύπησε στον ευνηδιασμό, αλλά χτυπήθηκε και ο ίδιος στον ευνηδιασμό με τον Λουκάουσκης. 19-14. Εδώ νομίζω ότι αξίζει ένα χειροκρότημα η Λιέτου Μοζρίτας με τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε την άμυνα του Άρη, βγάζοντας ευνηδιασμό μετά από καλάθι, κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο. Βέβαια και ο Άρης το πάει σωστά το μάτς και στην επίθεση και στις επιλογές του μπροστά, εννοώ, αλλά και στην άμυνα που είναι βέβαια το μεγάλο του όπλο και στο κυνήγι το rebound. Δείτε εδώ, επιθετικό φάουλ του Αγατάκου. Εδώ γελάνε, θα μου επιτρέψει να σχολιάσω. Στο μεταξύ εδώ και λίγη ώρα ο Χέρμπερτ και οι συνεργάτες του διαμαρτύρονται προς την γραμματεία. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν. Ο κατάσκοπός μας σε λίγο θα είναι σε θέση να μας φωτίσει. Στο μεταξύ, όπως βλέπετε, το γυμνό μάτι δεν είπε ψέματα. Το φάουλ ήταν, δόθηκε ολοφάνερα ανάποδα. Εδώ ο Χέρμπερτ με τον Βασίλη Μπουρζούμη, τον μάνατζερ του Άρη πίσω του. Ο Λουίτζι Λαμόνικα, ο διαιτητής του αγώνα, πρώτος. Το νούμερο 1 της Ευρωλίγκας. Χέρμπερτ εξακολουθεί να του ψέλνει διάφορα εκεί. Περισσότερα σε λίγα δευτερόλεπτα, διότι ο άνθρωπός μας κατασκοπεύει. Εδώ το φάουλ του Νίλσεν που δόθηκε ανάποδα. Τέλος πάντων. Για να τον ακούσουμε τον Κώστα Πότσαρη, ο οποίος εκεί κοντά είχε στήσει αυτή και μου φαίνεται ότι έχει μαζέψει λεπτομέρειες. Το μυστικό του κακού, η αιτία του κακού, αν θέλετε, που έχει συμβεί, ότι έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αφορά την στιγμή, τη χρονική στιγμή, όταν ο Άρης σημείωσε τον ιδανικό ευνηδιασμό λίγο νωρίτερα και πριν δεχθεί το καλάθι στον ευνηδιασμό από την Λιέτου Μποζρίτας. Καθώς είχε ζητήσει ο Τριφούνοβιτς time out, είχε ακούσει την κόρνα για το time out που στηρίζει ο κ. Χέρμπερτ, με συνέπεια να σταματήσει η ομάδα του και να δεχθεί εκείνο το καλάθι. Από εκείνο το σημείο και μετά διαμαρτύρεται για εκείνη την σκηνή. Μάλιστα. Οπότε το γεγονός ότι ο Άρης έφαγε ευνηδιασμό μετά από δική του επιτυχημένη προσπάθεια είχε και μια εξήγηση λογική και δεν ήταν απαραίτητα δική του αμυντική αδράνεια. 19-14. Καλαϊτζής από τη γωνία, προσποιήσεις. Η εναλλαγή με τον Μάσεϊ, ο οποίος θα βάλει τις Λιθουανούς μέσα στα καλάθια και θα πάρει και φάουλ εκτός από το lay-up. 21-14 και πανηγυρισμοί στις κερκίδες. Αν το φάουλ έχει χρεωθεί στον Νίλσεν, είναι και για τον το δεύτερο. Πράγματι, δεύτερο φάουλ του Αυστραλού. Ο πανηγυρισμός του Μάσεϊ, άλλη μια φορά η έξι στιγμής. Η ψηλή ήταν αυτή που άκουσαν τα περισσότερα. Ο Νίλσεν, λόγω και του δεύτερου φάουλ στο οποίο υπέβεσε, κάθισε στον πάγκο και αντικαταστάθηκε από τον παίκτη, τον οποίο θα πει σε λίγο νεκό, γιατί εγώ δεν βλέπω. Να σας πω ότι ήταν έξαλλος με το γεγονός πόσο εύκολα έχει τρυπήσει μέχρι στιγμής την άμυνα της ομάδας του Άρης, ξεκινώντας από τους περιφερειακούς για το πώς κλείνουν τους διαδρόμους και πώς δεν θα έπρεπε να αφήνουν την μπάλα να περνάει στους ψηλούς, μέχρι το ότι δεν έχουν βγει στην επίθεση οι δικοί του υψηλοί να κάνουν τα screen που πρέπει στην κορυφή της ρακέτας για να βγουν τα πιο εύκολα σούτ όπως τα περιμένει να τα δει, ίσως και σε αυτή την επίθεση ακόμη. Καλάθι από τον Παϊράμοβιτς, ο οποίος νίκησε εδώ κατά κράτος τον Μάσεϊ, 22-16. Με το που γύρισε στο παιχνίδι ο Έντσον, ξανάβαλε τον Κάσλ ο Χέρμπερτ. Είναι φανερό ότι τον έχει προετοιμάσει για αυτό τον ρόλο. Τον Κάσλ, ο οποίος είναι 1,82. Μαρκάρει έναν αντίπαλο που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι 19 πόντους πιο ψηλός και εξαιρετικά ικανός σκόρερ, πολυσύνθετος. Προς το παρόν τον έχει κρατήσει τον Έντσον. Φάουλ του Γιωμάντας στον Ράιτ, πάνω που τελείωνε ο χρόνος για την επίθεση του Άρη. Ο Νίλσεν πράγματι αποσύρθηκε και στη θέση του μπήκε
ένας Βραζιλιάνος, ο Ζωάο Πάουλο Μπατίστα. Και η Μακάμπη έχει Μπατίστα, μόνο που εκείνος είναι Ουρουγουανός. Καλά εσείς, φάουλ του Μπαϊράμοβιτς. Ο Άρης εξακολουθεί να δημιουργεί φορά. 10 ομαδικά φάουλ για την Λιέντου, πόσο εδώ 10,5 λεπτά. Και δύο βολές για τον Καλατζή, αφού κρίθηκε ότι το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθεια για σούτ. Οι δύο καινούργοι, τα πρώτα 12,5 λεπτά τα είδαν από τον πάγκο, ο Ουάσιγκτον και ο Πόησα. Ο Γεωργιανός είναι ο πρώτος που θα επιστρατευτεί για τον τεμπούτο του. Ήδη έχει πάρει θέση και θα πει αμέσως μετά την δεύτερη βολή του Καλατζή, αν αυτή είναι εύστοχη. Ενώ ο Ουάσιγκτον περιμένει ακόμα τη σειρά του. Δεν ξέρουν ακόμα τα συστήματα. Είναι λογικό να τους βάλει σιγά σιγά ο προπονητής στο πνεύμα της νέας ομάδας. Πολύ χειροκρότημα και για τον Μάσεϊ που αποσύρεται και για τον Πόησα, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά με την κυτρινό-μαύρη στολή. Ο Άρης κλέβει και βάλει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια από τον Ράιτ και τον Κάσλ. Ο Κάσλ, ο οποίος κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να κερδίσει πόντους σήμερα στο μπλοκάκι του προπονητή του. Ο Άρης πάντως δεν κρύβει ότι ο Κάσλ είναι προς παραχώρηση, όπως και ο Σεραπίνας, αν αληθεύουν αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες. Καλά, έτσι δίνει συμβουλές στον Πόησα. Κάσλ. Για τρεις ο Ράιτ. Αυτό ήταν τούβλο εδώ που τα λέμε. Καιρός να βγει λίγο Ράιτ, νομίζω. Μπαϊράμοβιτς. Μπατίστα με τον Κάσλ στην πλάτη του. Καλή τύχη. 24-18. Κάτι πήγε λάθος στην άμυνα του Άρη εδώ. Απέναντι σε ζώνη, ο Άρης ψάχνει τρόπο να προσαρμοστεί. Ο Ράιτ ζήτησε και πήρε την μπάλα. Κάσλ θα κάνει το λάθος, αλλά ο Καλατζής θα σώσει την επίθεση. Ο Άρης όμως έχει μόνο 4 δευτερόλεπτα. Κάποιο σύστημα δείχνει με χαρακτηριστικές χειρονομίες ο Χέρμπερτ. Πίσω του βοηθός του ο Θανάσης Παπαγατζής επισημαίνει ότι τα δευτερόλεπτα είναι μόλις 4. Αγαδάκος θα γυρίσει και θα σουτάρει. Μπαϊράμοβιτς στο rebound. Στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, Φενέρμπαξε Ροάν 49-38. Για να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον που έχει να προσθέσει ο Κωστής σχετικά με το μάτς της Φενέρμπαξε και νομίζω και το αυριανό του Παναθηναϊκού. Κώστα. Σωστά. Αυτά τα δύο είναι τα πρώτα παιχνίδια τα οποία θα έχουν Ασιάτες τηλεθεατές, δεδομένου ότι με μια συμφωνία την οποία έκανε η Ευρωλίγκα δίνει τη δυνατότητα να μεταδοθούν τα συγκεκριμένα παιχνίδια, και αυτό είναι βέβαια μόνο η αρχή. Σε ένα σύνολο 158 χωρών, αν δεν κάνω λάθος, βλέπουμε τους αγώνες της καλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως και στην Ελλάδα τους μεταδίδει το Super Sport σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα από τα κανάλια. Καλά, αν οι Κινέζοι δίνουν Φενέρμπαξε, αν νομίζω θα το κόψουν το συμβόλαιο κατά τέτοια. Το αυριανό θα είναι καλό παντού στο Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Απευθείας μετάδοση στο Super Sport 1 στις 10 παρατέταρτο. Μία από τις πολλές της αυριανής βραδιάς. Υπάρχει βέβαια και εκπομπή η καθιερωμένη στις 12 με πλήρη ανασκόπηση της αγωνιστικής και εικόνα και από τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. 24-18 έχει κολλήσει λίγο Άρης και νομίζω ότι σε λίγο θα δούμε τον Χέρμπερτ να παίρνει time out, εκτός αν η άμυνα εξακολουθήσει να λειτουργεί τόσο σωστά. Καλαϊτζής, καταλυτική φυσιογνωμία στο φετινό Άρη νομίζω, ειδικά από τη στιγμή που ο Κάσλ φάνηκε ανήπορος να βοηθήσει, έκλεψε εδώ την μπάλα. Να το σπάλει. 8 δευτερόλεπτα για τον Γιώργο Καλαϊτζή. Ωραία πάσα στον Πόησα. Άστοχο το πρώτο σουτ του Γεωργιανού. Γιωμάντας, Τζόρνταν. Καμία σχέση βέβαια με τον αυτού μεγαλειότητα. Βήματα του Μπαϊράμοβιτς. Ο Άρης παίζει άμυνα. Παίζει άμυνα από αυτές που δεν βλέπει κανείς συχνά στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
15 λεπτά πέρσι η Λιέτου Βοσβίτας. Επαναλαμβάνω, η τρίτη καλύτερη ομάδα της φετινής Ευρωλίγας με βάση το ρεκόρ της. Και έχει καταφέρει να βάλει 18 τεμάχια, 18 πόντους. Όπως είδατε, έχει και 10 λάθη. Πέστρεψε ο Μότολα στη θέση του Αγαδάκου. Κάσλ πήρε χαμηλά τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Ωστόσο κυνήγησε το rebound, δεν έχει χρόνο ο Άρης. Ο Κάσλ έβαλε το καλάθι με τη δεύτερη. Έδειξε ετοιμότητα εδώ ο Αμερικανός. 26-18. Αμερικανός ουσιαστικά, τυπικά είναι Σκοπιανός. Το γνωστό φρούτο το οποίο προσπαθεί η Διεθνής Ομοσπονδία να αντιμετωπίσει όσο γίνεται. Και ο Ουάσιγκτον εξάλλου ως κοινοτικός θα παίξει τον Άρη. Και ο Μάση και αμέτρητοι άλλοι και σε ελληνικές ομάδες και αλλού. Σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς πως θα ήταν καλύτερα να καταργηθούν πλήρως οι διακρίσεις. Αφού άλλωστε πολλές από αυτές προσκρούν στις κατατόπους νομοθεσίες και στην Ευρωπαϊκή. Καλατζής εδώ εκβίασε την επαφή, πήρε το φάουλ. Παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Είδατε τον Νίλσεν ο οποίος επέστρεψε. 27-18, ο Μπατίστα ήλθε, είδε και απείλτε. Ο Άρης πλέον έχει βάθος στον πάγκο του, έχει λύσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει τον Ουάσιγκτον. Υπάρχει πάντα η καλή λύση που λέγεται Ηλιάδης. Άσχετα να δεν χρησιμοποιείται πολύ. Μία στις δύο για τον Άρη, ο οποίος όμως κάνει θράψη και στα rebound. Τώρα έχει 6 επιθετικά και συνολικά 16 εναντί 13 της Λιέτου Βοσβίτας. Καλαϊτζής. Λάθος αυτή τη φορά. Τζόρνταν. Τζάρετ Τζόρνταν. Και άλλη καλή άμυνα. Ο Τσαλδάρης έσπευσε και έγκλεισε το διάδρομο. Προηγουμένως βέβαια είχε κινηθεί πολύ σωστά ο Μότολα. Δεν άφησε τον Γιωμάντας να βρεθεί στην αιχμή του ευνηδιασμού. Μότολα ο οποίος μπορεί να μην έχει σβελτάδα του παρελθόντος, αλλά ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ. Αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται μακριά την μπάλα ο Φιλανδός, ειδικά στην άμυνα. Όταν δίνει πολλές βοήθειες, αλλά προλαβαίνει και να καλύπτει την θέση του. Μάσε και Ράιντ επιστρέφουν. Ο Πόησα και ο Καλαϊτζής αποσύρονται. 27-18, 3,5 λεπτά για το ημίχρονο. Τζόρνταν Μπαϊράμοβιτς. 27-21, μια λύση για τη Λιέτου Βοσβίτας. Για να ξαναβρούν και τη φωνή τους οι 15 περίπου Λιθουανοί που κάθονται πίσω από τον πάγκο της ομάδας. 27-21. Μότολα ζητάει την μπάλα απέναντι στον Νίλσεν, αλλά δεν είναι εύκολο να του περάσουν οι συμπαίκτες του. Ράιτ σε άσχημο κοντρόλ. Σαν να είχε γράσει η μπάλα, του ξέφυγε εδώ. Τζόρνταν. Όχι πολύ καλή πάσα, αλλά έφτασε τον Γιωμάντας. Είδατε πως έκλεισε ο Μότολα. Ο Τζόρνταν σούταν ελεύθερος. Η επίθεση πήγε χαμένη. Ο Τσαλδάρης μάζεψε την μπάλα. Το Ράιτ βρήκε χώρο για να δράσει εντελώς ανενόχλητος. 29-21. Κάθε φορά που ο Άρης βρίσκει ανοιχτό γήπεδο, χτυπάει σαν καμικάζι. Απέναντι σε μια άμυνα η οποία αρκεί να οργανωθεί. Νομίζω ότι η άμυνα της Λιέτουβος στο λεγόμενο transition, όταν δηλαδή ο Άρης αντιπιτίθεται με γρηγοράδα, δεν είναι και πολύ σωή. 29-24 με ένα τρίποντο ενστάση από τον Γιωμάντας, που είναι επικίνδυνο σουτέρ. Μάσεϊ πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Δεν τον είδε ποτέ ο Νίλσεν. 31-24. Μπαϊράμοβιτς. Εκεί έχει πρόβλημα ο Άρης. Μπορεί να μην έπαθε ζημιά στο ξεκίνημα από τον Πετραβίτσιους, αλλά ο Μπαϊράμοβιτς
Και ο Πατίστα έχουν βάλει τρία τέτοια καλάθια από τη θέση του φουνταριστού. Μότολα. Πάει με τρίπλα μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια. 33-26. Πρώτο καλάθι για τον Χάνο Μότολα. Τζόρνταν θα πάρει ρεβάνς με ατομική προσπάθεια. 33-28. Για τον Ζούτας έχει βάλει 10 πόντους μέσα σε 2-2,5 λεπτά. Κρατιέται ζωντανή. Είναι η πρώτη φορά από το ξεκίνημα που η άμυνα του Άρη δείχνει κάπως ευάλωτη. Πάμε για το τελευταίο λεπτό, όπως βλέπετε, του πρώτου μηχρόνου. Τσαλδάρη, συμπροσποίηση, αλλά φοβήθηκε εκεί. Ο Νίλσεν στο έκτο του rebound. Τζόρνταν που τα έχει καταφέρει μάλλον καλύτερα από ότι ο βασικός Price. 33-30. Τους 9 η διαφορά έπεσε στους 3 μετά. Right. Τσαλδάρης, Κάσλ, γρήγορες πάσες. Καλό σουτ από τον Τερέλ Κάσλ. 36-30. Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του Κάσλ. Στο καμπανάκι που χτύπησε τον έκανε να βάλει τα δυνατά του. Πίσω δεν έχει δεχτεί πόντο από τον Έιτσον, ή μάλλον μόνο ένα καλάθι έχει βάλει ο Έιτσον. 36-30, 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Έχασαν την πρώτη ευκαιρία αλλά αξιοποίησαν τη δεύτερη Λιθουανή με τον Πατίστα. Καλύτερα για τον Άρη θα ήταν αν το βάζε με την πρώτη ο Πατίστα, διότι τότε θα είχε ίσως λίγο χρόνο να ψάξει και αυτός ένα καλάθι. Εδώ στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε την επιστροφή των διαιτητών για να δοθεί το σύνθημα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε το σύνθημά τους στην πραγματικότητα, διότι οι διαιτητές είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο, τους βλέπετε. Ο Άρης προηγείται της Λιέτου Βοσρίτας με 34-32. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. 36-32, τώρα διορθώθηκε. Κάτι δεν πάει καλά, μου φαίνεται, στη γραμματεία σήμερα. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα, το σκορ που ήταν γραμμένο στα δύο ταμπλό ήταν 34-32 και καλά που το θυμόμουν σωστά, εν τω μεταξύ διορθώθηκε κιόλας. 36-32 λοιπόν ο Άρης, είχε προηγηθεί 27-18, κόλλησε λίγο στο τέλος, στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν και η Λιέτουβος βρήκε κάποιες λύσεις σε καινούριο κουμανταδόρο, τον Τζόρνταν, ο οποίος πέτυχε δύο καλάθια, έκλεψε μια φορά την μπάλα, έδωσε και μια assist. Αντίθετα, ο βασικός ο Price είναι σκιά μέχρι τώρα. Όπως και ο Έιτσον, όπως και ο Πετραβίτσιους, όπως και ο Νίλσεν. Γενικά, ο Άρης την έχει φέρει στα δικά του μέτρα την Λιέτου Βοσρίτας. Και έβαλε τα θεμέλια. Ωστόσο, από το να μπουν τα θεμέλια μέχρι να τελειώσει η δουλειά, η απόσταση είναι κάμποση, είναι αρκετά μεγάλη. Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει με τον Κάσλ, τον Τσαλδάρη, τον Ράιτ, τον Μάσε και τον Μότολα, δηλαδή τους πέντε βασικούς του. Οι κοπέλες θα πάνε για λίγο στην άκρη. Και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Οι σκυτάλοι λοιπόν ξανά στους ματράχαλους. Η Λιέτου Βοσρίτας με δική της την πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Η άμυνα του Άρη στα πρώτα 15 λεπτά ήταν μέγενη, πραγματική. Πραγματική, τρόπος του λέγει, εν πάση περιπτώσει, προφανώς. Ήταν σφιχτή και κλειστή σαν μέγενη. Δεν άφησε τους Λιθουανούς να ανασάνουν. Αλλά και ο ίδιος δεν μπόρεσε να σκοράρει πολύ. 36-34 τώρα με τον Νίλσεν να πετυχαίνει το δεύτερο καλάθι του. Έχει και 6 rebound. Μασέι γύρισε αλλά νικήθηκε από τον Νίλσεν. Μπάλα στα χέρια του Λουκάουσκης. Μάρς πήγε λίγο κρύος στο πρώτο ημίχρονο. Θυμηθείτε ότι έκανε σχεδόν 4 λεπτά να βάλει το πρώτο καλάθι. Κάπως έτσι ξεκινάει και το δεύτερο. Μια μικρή αψιμαχία του Μάσεϊ με τον Νίλσεν οδηγεί σε φάουλ υπέρ της Λιέτουβος. Εδώ είναι ο Μάσεϊ που χρεώθηκε με το δεύτερο του προσωπικό. Κανένα πρόβλημα. Το ότι έδωσαν τα χέρια
ο Αμερικανός και ο Αυστραλός. Βέιτσον. Πάντα με τον Κάσλ, ο οποίος χώνεται εκεί στα πόδια του, τον μπερδεύει, τον καθυστερεί. Τώρα στατώνει. Πέφτουν κορμιά εκεί, εν τέλει παρολίγο να κλέψει μπάλα ο Σαλδάρης. Επίθεση 4 δευτερολέπτων για την Λιέτου Βοσβρίτας. Την φιναλίστ του περσινού Ουλέπια. Έχασα τη Ρεάλ στο τελικό, αλλά μπήκε από το παράθυρο στην Ευρωλίγα, διότι η Ρεάλ εξασφάλισε τη συμμετοχή της μέσα από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Μπροστά η Λιέτου Βοσ με το πρώτο καλάθι του Πράις. Βρέθηκε στο παρκέ ο Τσαλδάρης. Ο Πράις είδε το καλάθι για ένα δευτερόλεπτο και αξιοποίησε την ευκαιρία. 36-37. Πάλι από την αρχή λοιπόν. Τσαλδάρης. Μότολα. Είδε τον Μάσεϊ, δεν μπόρεσε να του περάσει την μπάλα. Τσαλδάρης για τρεις, αφού δεν υπήρχε χρόνος. Δεν μπόρεσε να επαναλάβει το κατόρθωμα του Πράις. Βήματα. Κουβάλισε την μπάλα ο Πράις. Διπλή τρίπλα στην πραγματικότητα. Palming the ball λένε στην Αμερική. Ότι κάποιος δηλαδή κουβαλάει την μπάλα στην παλάμη του. Την ανοιχτή προς τα πάνω παλάμη του. Η Ευρωλίγκα έχει επιστήσει την προσοχή των διαιτητών σε αυτή την παράβαση φέτος. Γι' αυτό και βλέπετε να σφυρίζεται όλο και πιο συχνά. 2 λεπτά χωρίς πόντο για τον Άρη. Ο Μότολα θα γυρίσει και θα σταματήσει το σερί πάνω από το κεφάλι του Πετραβίτσιους. 38-37. Γεμάτο πια το γήπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άδεια θέση. Κάποιοι ήρθαν ελάχιστα καθυστερημένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει και κανένα στην Κατερίνη για το ποδόσφαιρο και επέστρεψε λίγο μετά την έναρξη του μπάσκετ. Εξαιρετική άμυνα πάνω στον Πετραβίτσιους. Ο Άρης όμως δεν είχε περιθώριο ευνηδιασμού αυτή τη φορά. Right. Right. Έτσι ακριβώς. Just right. 41-37. Πετραβίτσιους με τον Μότολα. Δεύτερη καλή άμυνα πάνω στο ψηλό. Πάω όμως του Right στη συνέχεια στον Νίλσεν. Κωνσταντινούπολη λίγο πριν το τέλος, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα εκεί. Φενέρμπαξε Ρωάν 77-66. Φενέρμπαξε χωρίς πια τον Κουντλουάη, ο οποίος είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, αλλά παίζει το ΠΑΟ. Οπότε δεν θα αργήσει η ώρα που θα παίξει εδώ ως αντίπαλος. Αν θυμάμαι καλά, είναι το επόμενο Σάββατο ο αγώνας ΠΑΟ Κάρι, Άρη ΠΑΟ. Σε 10 μέρες από τώρα. Ας το έξω Πράις, το rebound του Μάσεϊ. Ο οποίος Μάσεϊ παίρνει φόρα και αποτυγχάνει εκεί απέναντι στον Νίλσεν. Ο Κάσλ πετάχθηκε και έκλεψε την μπάλα, η οποία βγήκε από τα δάχτυλα του Λουκάουσκης. Νομίζω ότι αυτή τη φορά η υπόδειξη των διαιτητών είναι απόλυτα σωστή. Δείτε, ο Κάσλ πετάχθηκε, η μπάλα βρήκε ξανά στο χέρι και ίσως στην κοιλιά του Λουκάουσκης. Μότολα. Καλάθι 3 πόντων από τον Τσαλδάρη στη χρονιά της εκτόξευσής του. Υποψιάζομαι μέχρι την εθνική ομάδα. Έστω στα 28 του. Δεν είναι κανένα υπερήλυξη. Λουκάουσκης, Πράις, Έιτσον. Δείτε πόσο Κάσλ δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Ο Νίλσεν πέταξε την μπάλα που δεν είχε χρόνο για κάτι παραπάνω. Ο Άρης τρέξει σερί 8-0 και συνεχίζει την καταμέτρηση. Και 3-11. Όχι. Πράις. Εδώ δεν πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα του Άρη. Ο γρήγορος Χόλις Πράις μείωσε σε 44-39. Έχει 5 συνεχόμενους πόντους, οι οποίοι είναι και η μοναδική του όμως στο παιχνίδι. Right.
Κέρδισε φάουλ από τον Αίτσον, τρίτο φάουλ του Αμερικανού. Εδώ 28χρονο Τσακ Αίτσον. Οι δύο προπονητές κάνουν τις πρώτες αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μότολα αποσύρεται και αφήνει τη θέση του στον Μπαϊράμοβιτς. Ενώ επέστρεψε και ο Μπαϊράμοβιτς. Πάμε πάλι από την αρχή γιατί τα μπερδέψαμε. Αγαδάκος αντί του Μότολα και ο Μπαϊράμοβιτς σε θέση του Πετραβίτσιους. Ενώ παραμένει στο παρκέ με τα τρία φάουλ ο Έιτσον. Σειρά του Τέρι, ο οποίος έπαιξε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, διότι έκανε δύο απανωτά φάουλ. Βγήκε μάλιστα ο Αγαντάκος, ο οποίος είχε μπει δευτερόλεπτα νωρίτερα. Μάλλον η αλλαγή την οποία έκανε ο Τριφούνοβιτς οδήγησε και τον Χέρμπερτ της αναπροσαρμογής και δύο. Ο Τέρι αναλαμβάνει τον Νίλσεν. Τον τρίποντο από τον Λουκάουσκης, ο οποίος παρότι ο Τσαλδάρης κρεμόταν σχεδόν πάνω από τα χέρια του, μπόρεσε να βρει στόχο. Καλάθι 2 πόντων τελικά. 44-41. Δεν πανικοβάλλεται. Η Γέτουβος είναι ομάδα αρκετά μεθοδική, ψύχρεμη. Κάπως έτσι βγάζει μεγάλα διπλά. Εδώ έκλεψε την μπάλα ο Μπαϊράμοβιτς από το right. Να βγει ο ευνηδιασμός. Τρίτο φάουλ του Τέρι. Καλή ιδέα πάντως. Αποσόβησε τον καλάθι του Μπαϊράμοβιτς και τον στέλνει στη γραμμή. Εδώ ο Κέναν Μπαϊράμοβιτς, 27χρονος από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και ο Τέρι, ο οποίος έβαλε ένα τρίποντο μόλις μπήκε, αλλά έκτοτε έχει κάνει μόνο φάουλ. Δεν είχε συνέχεια το ξέσπασμα το οποίο έφερε τον Άρη το συνεφτά λίγο νωρίτερα. Το γρήγορο 6-0 της Λιέτουβος Ρήτας φέρνει το παιχνίδι στο πόντο. Πέντε δευτερόλεπτα για τον Άρη. Μάση, βήματα, η φάουλ. Φάουλ του Νίλσεν. Πολύ ωραία. Τρίτο φάουλ του Νίλσεν. Τρία έχει και ο Έιτσον. Τον Έιτσον τον άφησε στο παρκέ. Ο Τριφούνοβιτς τον Νίλσεν τον βγάζει αμέσως. Στέλνει στη θέση του τον Πετραβίτσιους, διότι ξέρει ότι ο Άρης θα προσπαθήσει αμέσως να εκμεταλλευτεί το Μάση. Ο Άρης σε καινούρια επίθεση. Ο Τσαλδάρης αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή, εκτάκτος προφανώς, για λίγο. Τελικά δημιουργεί μόνος του το δικό του σουτ. 46-43. Τελικό αποτέλεσμα της Τουρκίας στον όμιλο του Παναθηναϊκού. Φενέρμπαξε 81, Ρωάν 68. Καλή άμυνα από Τέρι και Ράιτ. Μπαϊράμοβιτς όμως με το εκτόπισμά του ανανεώνει την επίθεση και κερδίζει φάουλ. Αν ήταν του Τέρι θα ήταν το τέταρτο, αλλά το φάουλ βλέπω ότι χρεώνεται στον Ράιτ, ο οποίος είχε μόνο ένα. Πολλές για τον Μπαϊράμοβιτς, ο οποίος πριν έβαλε 2-2 και συνεχίζει. Μάλιστα αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Άρη, ο οποίος έχει πάθει αρκετή ζημιά από αυτόν τον Μπαϊράμοβιτς. Πόντος που μόλις πέτυχε ήταν ο 10ος. Και οι βολές του τώρα 4-4. Μπαϊράμοβιτς είναι πια ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μαζί με τον Ράιτ. Έχουν από 11. Ο Ράιτ αστόχησε, τώρα ο Άρης μπορεί να βρεθεί πίσω στο σκορ. Αλλά το σούτ του Πράις ήταν κακό. Είδατε και πάλι πως ο Μπαϊράμοβιτς
δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τώρα παίζει μαζί με τον Πετραβίτσιους, δύο θεριά. 46-47. Για δεύτερη φορά η Λιέτβος παίρνει το προβάδισμα. Για δεύτερη φορά σε αυτό το δεύτερο μήκο. Τσαντάρης για τρεις. Πάτησε καλά. Η μπάλα ήταν εκεί που τον βολεύει, στο καλό του χέρι το αριστερό. 49-47. Από τον σέρβο χέρι Τσαλδάρη. Καλά η Τζις, βλέπω ότι ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα. Μπερδεύτηκαν οι Λιθουανοί, παρουσία του Μάση του αναστάτως εκεί. Ο Πετραβίτσιους δεν περίμενε την πάσα. Καλά έτσι, δίπλα στον Κάσελ, όπως βλέπετε ο Ράιτ έβγε στον πάγκο. Όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, ο Κάσελ μπορεί να θεωρηθεί MVP του Άρη. Δεν τον βγάζει σχεδόν ποτέ ο προπονητής του, για να δούμε αν θα αντέξει καλώς ο Κάσελ, γιατί τα έχει τα χρονάκια του. Ο Ράιτ άφησε την μπάλα να πιστήξει μπροστά του για να σουτάρει όπως ήθελε, αλλά βρήκε σίδερο. ...49-47. Τσαντάρης κυνηγάει πάντα τον Πράις και αυτός έχει κάνει καλή δουλειά. Ο Έιτσον αμέσως έχει χάσει το ρυθμό του ή δεν τον βρήκε ποτέ. Ο Έιτσον εδώ αναγκάζεται να μηνθεί απέναντι στον Κάσλ. Για τον όμιλο του Άρη παίζουν τώρα Μιλάνο Τσιμπόνα. Αν χάσει Τσιμπόνα τότε ο Άρης είναι 16 και μαθηματικά από σήμερα, ακόμα και αν ο ίδιος ιτηθεί, αλλά νομίζω ότι η θέση του είναι εξασφαλισμένη ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι θα κάνει και έτσι μπορεί να 4-0 στα τελευταία παιχνίδια της και ο Άρης 0-4. Τσαλδάρης έκλεισε και ο Λουκάουσκης. Καλά Ιτζής. Πολύ ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα, αλλά ήρθε ο Παϊράμοβης να σκεπάσει τον Μάσεϊ με φάουλ, ωστόσο. Μου φαίνεται ότι μάλλον ο Πετραβίτσιος το είχε κάνει το φάουλ, αλλά φάουλ υπήρχε. Δύο βολές για τον Μάσεϊ, ο οποίος δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Και τα φάουλ πια είναι 4-4. Τα ομαδικά εννοώ. 50-47. Δείτε πάλι. Πάσα του Καλαϊτζή ήταν μισό καλάθι, από εκεί πέρα. Παϊράμοβιτς έχει πέσει πάνω στο Μάση. 51-47. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, κανένας από τους δύο προπονητές δεν έχει πάρει time-out. Λουκάουσκης. Καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη. Καλαϊτζής δεν βρήκε ανοιχτό το διάδρομο αυτή τη φορά, αλλά ο Μάσεϊ, ενθουσιασμένος από την προηγούμενη προσπάθειά του, παρασύρθηκε σε ένα αχρίαστο σουτ. Και βέβαια ζητάει συγχώρεση, όχι μόνο αυτό, αλλά ο Άρης έφαγε και καλάθι με τον Έιτσον. Εδώ φάνηκε ότι καμιά φορά η Λιέτβος είναι πιο ψύχρεμη από τον Άρη σε δύο συνεχόμενες φάσεις. Ο Άρης παρασύρθηκε, ίσως και από τον ρυθμό που του δίνει το κοινό. Και τελικά τιμωρήθηκε γι' αυτό. 51-49, ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. 6 για τον Άρη. Ο Κάσελ έχει το ψηλό μπροστά του. Λοιπόν, τον Παϊράμοβιτς. Και τέλος, αφού ο Παϊράμοβιτς δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ο Άρης προηγείται ακόμα. Μπορούσε να έχει πάρει και μεγαλύτερη διαφορά από αυτό το συνδύο. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι. 51-49, σκορ τρίτης περίοδου. Επιστροφή σε λίγο για την τέταρτη. Άρης 51, Λιέτβος Ρήτας 49. Η Λιέτβος έχει πάρει κεφάλι στα rebound, όπως βλέπετε στην κάρτα, 26 έναντι 22 πλέον, ενώ στην αρχή είχε ο Άρης την υπεροχή. 51-49, 10 λεπτά ακόμα για το τέλος του αγώνα, ο οποίος μπορεί σε περίπτωση νίκης να φέρει τον Άρη
κοντά στα υψηλότερα στρώματα της βαθμολογίας του ομίλου και οπωσδήποτε σε περίπτωση νίκης τον στέλνει και μαθηματικά στην επόμενη φάση, στους 16. Τέταρτη περίοδος. Ο Άρης με τον Καλαϊτζή και τον Κάσλ, τον Τέρι, τον Μάσεϊ και τον Μότολα στην πεντάδα του. Που σημαίνει ότι ο Άρης δεν έχει πάρει τίποτα από τους δύο καινούριους. Ο Μπόισα έπαιξε 4-5 λεπτά χωρίς να κάνει στήτη την παρουσία του. Τον Ουάσιγκτον δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ακόμα ο Γκόρντον Χέρμπερτ. Ο Μάσεϊ ανανεώνει τη δική του προσπάθεια. Συνεχίζει μάλλον τη δική του προσπάθεια. 53-49. Θα έλεγα ότι εξηλαιώνεται για εκείνο τον χάσο που έκανε νωρίτερα. Έχει 13 πόντους. Φάλ του Καλαϊτζή στον Πράις. Τώρα κυνηγάει ο Καλαϊτζή στον Πράις. Ο Σαλζάρης είναι στον πάγκο. Ο Κάστιλ παραμένει στο κυνηγή του Έιτσον. Ο Τέρι στον Γιωμάντα. Ο Μάσε στον Παϊράμοβιτ. Ο Μότολα στον Πετραβίτσιο. Άφησε ο Άρης τον Παϊράμοβιτς. Αλλά το πρόβλημα εδώ ήταν το επιθετικό rebound του Πετραβίτσιους. Μάλιστα το φάουλ του Τέρι χαρακτηρίζεται αντιαθλητικό. Μότολα γράφει κάρτα και σωστά νομίζω. Ναι, άσχετα αν είδατε προηγουμένως τον Τέρι. Δύο βολές για τον Πετραβίτσιους και μπάλα απ' έξω. Αν το είχε αποφύγει αυτό το φάουλ ο Άρης, αν είχε πάρει το rebound ο Άρης, θα ήταν ευχής έργο. Μετά το κούμπλο του Παϊράμοβιτς. Εδώ το φάουλ του Μότολα. 54-49 από τον Μαριώνας Πετραβίτσιος. 53-50 μάλλον. Βιάστηκε να προσθέσω το πόντο στη λάθος ομάδα. Πετραβίτσιος τώρα έχει 43 στις 55 βολές στην Ευρωλίγκα. Ένα ποσοστό, αν υπολογίσω σωστά, λίγο πάνω από το 80%. Πολύ καλό για ένα σέντερ 2-10. Λιθωνία βέβαια, τα παιδιά πρώτα μαθαίνουν να σουτάρουν και μετά όλα τα άλλα. Γιωμάντας, 53-50. Γιωμάντας με τον Μάση, κουβάλισε την μπάλα. Πολύ πολύ προσεκτικό και σωστό το σφύριγμα του Λαμόνικα. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον Μάση, κουβάλισε για ένα κλάσμα δευτερολέπτου την μπάλα στην απλωμένη του Παλάμη. Κάσλ, Μότολα, φάουλ. Και βέβαια το κοινό ξεσηκώνεται διότι δεν ήταν και πολύ διαφορετική η φάση στην οποία προηγουμένως φύριχθηκε και αντιαθλητικό. Βέβαια εκεί έπαιξε ρόλο η πρόθεση, η εμφανής του Μότολα. Εδώ οι διαιτητές θεώρησαν ότι μπορεί να ήταν δυνατό το φάουλ, αλλά ξεγελάστηκε από την προσποίηση ο Πετραβίτσιους παρά οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε τον Αρτεάγα, όχι λέει. Δύο βολές και μάλιστα το φάουλ δεν χρεώθηκε καν στο Πετραβίτσιος. 54-50 από τον Μότολα. Πάλι φάση. Ναι, ο Γιωμάντας είναι, καμία σχέση με Πετραβίτσιος, εδώ είναι δικό μου το λάθος. Ο Μότολα έβαλε τη βολή, την πρώτη. 55-50. Μάλιστα τελικά δεν έπαθε και μεγάλη ζημιά από το αντιαθλητικό του Μότολα. Παϊράμοβιτς, ήρθε ο Μότολα για βοήθεια, είδατε πως κλείστηκε ο Παϊράμοβιτς. Αυτό που σας έλεγα στο πρώτο ημίχρονο, ο Μότολα είναι εξαιρετικός στο να δίνει βοήθειες, είναι κάτι που δεν φαίνεται εύκολα, διαγυμνού οφθαλμού από κάποιον μη μιμημένο. Κοιτάξτε πως άρχισε εδώ ο Φιλανδός, να το περίμενε την κίνηση του Παϊράμοβιτς, ο οποίος ξαφνικά γύρισε και είδε ένα κίτρινο τείχος μπροστά του. Time out από τον Σάσα Τριχούνοβιτς, ο Άριστος συν 5, επιστρέφουμε σε λίγο για τα τελευταία 8 λεπτά. Πενήντα, πέντε, πενήντα. Κωστής Μπότσαρης έχει το λόγο αμέσως.
Σίγουρα μπορέσαμε να ακούσουμε τα έντονα παράπονα του Τριφούνοβιτς προς το δίδυμο των ψηλών του. Πετραβίτσιους και Μπαϊράμοβιτς τα ακούσανε έντονα, ειδικά για ό,τι κάνουν στην άμυνα μέχρι τώρα και να αφορμή την τελευταία φάση ότι έπραξαν και στην επίθεση. Από εκεί και μετά, εκτός αν μπορέσαμε να αλλιεύσουμε, είδαμε ότι η εντολή παραμένει ίδια. Η μπάλα να περνάει μέσα στη ρακέτα και οι περισσότερες επιθέσεις, συγγνώμη, να εκδηλώνονται μέσα από αυτήν. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία, τα ντεσιμπέλ πολλά. Κόσμια παρόλα αυτά, ακόμα και σε στιγμές ξεσηκωμού όπως νωρίτερα με εκείνο το αντιαθλητικό φάουλ. Ούτε εδώ είναι αντιαθλητικό, ούτε εδώ λένε οι διαιτητές. Δύο βολές πάντως για τον Μάσελ. Ο Άρης βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά ουδέποτε έδωσε την εντύπωση ότι χάνει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Παραμένει μεθοδικός και σοβαρός. Εξακολουθεί να έχει την άμυνα ως κινητήριο δύναμη και σίγουρο όπλο. Σκληρό νόμισμα, αν θέλετε. Ο Άρης, ο οποίος πέρσι χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις τελευταίες στιγμές της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης για να εξασφαλίσει την πρόκριση, φέτος τα καταφέρνει πολύ πιο νωρίς και νομίζω ότι αυτό τον βοηθάει να αισθανθεί μεγαλύτερη σιγουριά στο γήπεδο, ακόμα και απέναντι σε ομάδες μεγαλύτερες με βάση τη βαθμολογία, όπως η Λέτβος Ρήτας. Νίκησε και τη Μάλαγα, νίκησε και την Έφες Πίλσεν, νίκησε και την Τσιπώνα δύο φορές. Εδώ ο Άρης έβγαλε μία ακόμα καλή άμυνα, εξασφάλισε και το rebound με τον Κάσλ και μπορεί να φτάσει ακόμα και στο συν 10, σε ένα κέριο σημείο του αγώνα. Φάουλ λίγο πριν ψάξει τον Καλαϊτζή ο Μότολα. Ιδιαίτερος κάνει αλλαγές, ρίχνει ξανά στο παιχνίδι τον Νίλσεν, ρίχνει ξανά στο παιχνίδι τον Τζόρνταν. Φάουλ ήταν το τέταρτο από τον Έιτσον. Άρχισε εκεί με τρία τον Τέρι και τον Καλαϊτζή. Εδώ ο Τέρι. Περιμένει να πάρει βοήθεια, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει. Μότολα, ανοίγει διάδρομο. Έρχεται ο Μάσεϊ με καταπληκτικό τρόπο. Τα ελαττήρια που προφανώς κρύβει μέσα στις κάλτσες του εδώ τέθηκαν σε λειτουργία. 59-50 από το καταπληκτικό βόλιο του Μάσεϊ. Δείτε. Μέσα στα μούτρα του Νίλσεν, ο πανηγυρισμός του Μάσεϊ. Ράις ελεύθερος. Άλλη μια φορά το πρόβλημα του Άρη ήταν το αμυντικό rebound. Τουλάχιστον δεν μπορούσε να σηκωθεί εκεί ο Μπαϊράμοβιτς. Ηλιέτουβος με δύο χειριστές μαζί, τον Price και τον Jordan. Ακούστε από δοκιμασίες, χαλάει ο κόσμος. Μπαϊράμοβιτς, έρχεται και ο Τέρι, ο Μπαϊράμοβιτς όμως βρίσκει τρόπο να σκοράρει. 59-52 από τον κορυφαίο παίκτη της Ηλιέτουβος Ρήτας. Έξι λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μότολα. Φάουλ από τον Μπαϊράμοβιτς. Τέταρτο ομαδικό της Ηλιέτουβος Ρήτας. Τέταρτο προσωπικό του Βόσινου. Ο οποίος όμως μάλλον θα μείνει στο παρκέ. Δεν ρισκάρει να βγάλει τον κορυφαίο του παίκτη ο Τριφούνοβιτς. Ακριβώς 6 λεπτά για το τέλος. Καλαϊτζής, Καλαϊτζής χωρίς βιασύνη. Είδε τον Νίλσεν, τον απέφυγε με σταυρωτή τρίπλα. Να μείνει ευκαιρία για τον Τέρι. Η μπάλα είναι πάλι για τον Άρη. Χάρη στον Καλαϊτζή, ο οποίος πετάχτηκε. Την έσπρωξε λίγο μέσα από τα δάχτυλα του Νίλσεν. Αυτή βρήκε στον Αυστραλό και βγήκε έξω. Ο Κάσλ αποσύρεται για να πάρει και αυτό μια ανάσα, τη δικαιούται. Άλλο στην έξω ο Έιτσον. 4 φάουλ. Δείτε εδώ πως ο Τέρι μπορούσε να σκοράρει με φόλου, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Καλά έτσι. Οι συμπαίκτες του Μάσεϊ του κάνουν χώρο, κοιτάξτε. Καλά έτσι, περιμένει τον Μότολα για να πάρει ένα σκριν. Λίγο ρυψοκίνδυνη πάσα. Καλάθι και φάουλ. Πανηγυρισμός από το πεσμένο στο παρκέ Φιλανδό. 61-52.
Μότολα, αν βάλει και την βολή, θα πάει στο συν 10, 5 και 20 πριν το τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Το βάλω από τον Γιωμάντας. Μότολα από τους κρυφούς ήρωες του φετινού Άρη. Μαζί με τον Κάσελ, μαζί με τον Καλαϊτσί. Μαζί με τον Τζαλδάρη, ο οποίος έχει κρατήσει τον Πράις. Το Κάσελ επιστρέφει δευτερόλεπτα μετά την αντικατάστασή του, διότι επέστρεψε ο παίκτης του, ο άνθρωπος του, ο Έιτσον. Τον οποίο ο Κάσελ έχει κρατήσει στους 4 πόντους. ...62-52... για πρώτη φορά ο Άριστος συν 10. 5 και 20 για το τέλος. Νίλσεν. Τζόρνταν. Νίλσεν Μπαϊράμοβιτς. Δεν μπορεί να δει καθαρά τον καλάθι Λιέτουγος. Παρ' όλα αυτά ο Μπαϊράμοβιτς πετυχαίνει ένα καλάθι για 2 πόντους πάνω από τα κεφάλια των αντιπάλων του. Μάσεϊ, ο Άρης κυριαρχεί στο παρκέ. Νομίζω ότι μόνο με αυτοκυρία μπορεί να τη χάσει αυτή τη νίκη. Θέλει ακόμα προσοχή βέβαια, απέναντί του έχει μια ποιοτική και ψύχρεμη ομάδα. 64-54. Ο Τζόρνταν βρήκε τον Μπαϊράμοβιτς, φάουλ του Μότολα, ο οποίος το παραδέχεται αμέσως. 3 ομαδικά για τον Άρη, όμως μικρό το κακό. Μένουν 4,5 λεπτά, οι οπαδοί του Άρη πάνε ευτυχείς. Τζόρνταν. Πάλι ο Τζόρνταν. Τζόρνταν ημιτασιόν ήταν αυτό. Καλά έτσι. Δεύτερη τάπα από τον Μάση, ο οποίος έχει 2 κλεψίματα, 2 assist, 6 rebound, 19 πόντους. Καλαϊτζής, ωραία πάσα, αλλά εκεί για μια φορά τα θαλάσσος ο Μάση. 3:50 για το τέλος. Ο Πράις με τα παράξενα ριγκέ παπούτσια. Πέρασε εδώ, ήρθε ο Μάση. Γελάω διότι γελάει και ο Μάσης σε κάτι τέτοιες φάσεις, όπως πριν που έσβησε τα φώτα του Τζόρνταν. Εδώ συρρήθηκε φάουλ βεβαίως. Για να το δούμε πάλι. Εν πάση περιπτώσει, ο Γκόρντον Χέρπερτ, προπονητής του Άρη, παίρνει time-out. Το Μάσης με τη φόρα που είχε πήρε και λίγο παραμάζωμα τον Πράις, ο οποίος επιδίωξε την επαφή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Προηγεί το Άρης, 3 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. 10 πόντι, σχεδόν 4 λεπτά, η κατάσταση παραμένει στα χέρια του. Και το μικρόφωνο του ρεπόρτερ στα χέρια του Κώστη Πότσαρη, ο οποίος έχει το λόγο αμέσως. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ φρόντισε να επαναλάβει και να τονίσει στους παίκτες ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η διαφορά των 10 πόντων είναι κάτι θετικό, αλλά δεν σηματοδοτεί τίποτα οριστικά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να μείνουν πιστοί σε αυτά τα οποία έχουν πει ως τώρα, να προσέξουν πάρα πολύ την άμυνά τους, να μην χάνουν τους παίκτες τους. Και σε ό,τι αφορά την επίθεση,
αυτό το οποίο υποδεικνύει ο playmaker να γίνεται και όχι ορισμένα περίεργα πράγματα τα οποία κατά τον Καναδό τεχνικό συνέβησαν στις τελευταίες επιθέσεις. Να βρούμε τον παίκτη ο οποίος θα έχει τις προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή εκδήλωση της επίθεσης. Να είστε προσεκτικοί και να προσπαθήσουμε να φτύρουμε ακόμα περισσότερο τους αντίπαλους ψηλούς. Τώρα θα πιέσει πολύ η Ιλιατή Κοζρίτας, η οποία είναι καλή σε αυτό, αλλά και φορτωμένη με φάουλ. Δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει κάποιο φάουλ, διότι έτσι στέλνει τον Άρη στις βολές. Ο Ράιτ, ο οποίος δεν έχει μιλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, 3 δευτερόλεπτα. Rebound, ο Μπαϊράμοβιτς. Πράις. Αχρίαστο χαζό φάουλ του Ράιτ, ο οποίος δίνει δύο πόντους δώρο στον Έιτσον, δύο βολές σε πάση περιπτώσει δώρο στον Έιτσον. Εδώ ρίσκαρε χωρίς να υπάρχει λόγος ο Αμερικανός. Τρίτο του φάουλ. '64-57. Πετραβίτσι στον πάγκο. Ο Έιτσον από τη γραμμή πετυχαίνει το πέμπτο του πόντο. Έχει 18 στις 21 βολές στην Ευρωλίγκα ο Έιτσον. Η διαφορά μειώθηκε. Ο Άρης τώρα απειλείται. Για να δούμε αν θα είναι προσεκτικός και μεθοδικός, όπως ήταν με ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτά τα 37 λεπτά. Μότολα, Κάσλ, τον βοήθησε ο Μάση, του έδωσε χώρο και ο Κάσλ έβαλε ένα πολύ σημαντικό καλάθι. 2-46 πριν το τέλος, 66-58. Ο Έιτσον με τον Ράιτ, ο Πράις με τον Καλάιτζι. Εύκολο καλάθι από τη στιγμή που κατάφερε να ξεφύγει, 66-60. Από τον Χόλις Πράις. Έχει 9 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο. 6 rebound, 0 assist, 0-1 assist και 5 λάθη. Τσαλδάρης και Καλαϊτζής τον κράτησαν. Δεν είναι αποτελειώσει τη δουλειά ο Άρης. 2-0-7 για το τέλος. Καλαϊτζής. Άσχημη επιλογή εδώ. Άμυνα χρειάζεται ο Άρης. Αυτή είναι το σίγουρο όπλο του. Μότολα. Είδε τον Έιτσον έρχεται σαν υπερταχεία και του έκανε άλλο ένα φάουλ. 1-58 για το τέλος. Εν τέλει το φάουλ ήταν το τέταρτο του Ράιτ. Το είδατε και στην κάρτα. Ο Έιτσον συνεχίζει να βάζει τις βολές σαν σε προπόνηση. 61 για την Λιάντοβο, 66 για τον Άρη. Παίρνουν θάρρος οι Λιθουανοί και οι λίγοι φίλαθλοι που έχουν ακολουθήσει τη Ρίτας στην εξέδρα. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα καλάθι εδώ ο Άρης. Για να δούμε αν θα το βάλει ο Ράιτ. Θα είναι για τρεις μάλιστα. Ναι! 1-38 ακόμα. Ωραία πάσα του Κάσλ. Και τρίποντο από τον Ράιτ. Ο Μπαϊράμοβιτς όμως απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Και φτάνει τους 18 πόντους. Απροσδόκητος ήρωας, ή τουλάχιστον υποψήφιος ήρωας, για την Ηλία του Βοσβρίτας. Ο Μπαϊράμοβιτς με μέσο όρο 7,5. Φέτος έχει υπερδιπλάσιους. Οντεύει τριπλάσιους. Επιθετικό φάουλ του Μότολα. 1-17 για το τέλος. Οι διαιτητές είδαν το Μότολα να σπρώχνει μακριά από την μπάλα. '69-65. Ακόμα 77 δευτερόλεπτα. Τζόρνταν, Έιτσον, Ράις. 69-68. 1-0-4 για το τέλος. Βόμβα από τη γωνία από τον Χόλις Πράις, τον οποίο έχασε για κλάσμα του δευτερολέπτου ο Καλαϊτζής. Οι Λιθουανοί με επική αντεπίθεση μειώνουν από το 64-54 σε 69-68. Ή αν θέλετε από το 66-58. Είναι 13 το σερί τους. Ο Άρης έχει πάντα το προβάδισμα, αλλά τώρα με βραχία κεφαλή. Ομάδα με εξαιρετικό βάθος, με πολλές λύσεις, με ποιότητα. Η Λιέτουβος
Και όπως έχω πει πολλές φορές από το ξεκίνημα, εξαιρετικά ψύχρεμη και σοβαρή και σίγουρη για τον εαυτό της. Τα πιο δύσκολα την είδατε πώς εδώ κατάφερε να φέρει ξανά το παιχνίδι σχεδόν στα ίσα, μολονότι έχανε με 10 πόντους 5 λεπτά πριν το τέλος. Time out από τον Gordon Herbert. Όπως είδατε, έχει συντήσει time out σε περίπτωση που δεχτεί η ομάδα του Καλάθι και ο Τριφούνοβιτς. Ο Κωστής Πόσταρης κάτι κρυφάκουσε από τον πάγκο του Άρη. Τον ακούμε αμέσως. Οφείλουμε να είμαστε επιθετικοί και δυνατοί σε ό,τι και αν κάνουμε. Ξεκινήσαμε κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσουμε. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τώρα στο τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε φάουλ για να μην δώσουμε το δικαίωμα των δύο εύκολων βολών στον αντίπαλο, δεδομένου ότι είναι εύστοχοι. Προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε, όπως είπα και πριν, αλλά στη συνέχεια ανέφερε ένα σύστημα το οποίο δεν γνωρίζω και το οποίο θα ακολουθήσει ο Άρης αυτή την επίθεση. Θα το δούμε στην πράξη αν εφαρμοστεί. 56 δευτερόλεπτα. 69-68. Πολύ σημαντική επίθεση για τον Άρη. Κάσλ Καλαϊτζής. Ο Μάσεϊ θα πάρει πρωτοβουλία. Έχει 6 δευτερόλεπτα ο Άρης. Για 3 ο Μάσεϊ. Άσχημο σουτ. Πολύ άσχημο. Εδώ δεν υπάρχει παράβαση. Όχι, λένε οι διαιτητές. 33 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ο Άρης γλίτωσε το καλάθι, αφού δεν έπιασε η απόπειρα ευνηδιασμού. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για τη Λιέτου, ως 25 για το παιχνίδι. Αυτή η άμυνα μπορεί να είναι όλο το μάτς. Πράις πάει μέσα και σκοράρει. 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η Λιέτου Βοσλίτας παίρνει το προβάδισμα. Και τώρα ο Άρης χρειάζεται έναν ήρωα, αφού το παιχνίδι γύρισε τελείως ανάποδα με τον Πράις και τον Μπαϊράμοβιτς να παίρνουν από το χεράκι τους συμπαίκτες του. Και τον Έιτσον να αξιοποιεί μια-δυο ευκαιρίες που βρήκε. Ειδικά εκείνο το τρίποντο του Μπαϊράμοβιτς στο 69-62, όταν ο Άρης και φτάσει στο συν 7,5 λεπτό πριν το τέλος, κράτησε όρθια την Λιέτβος. Για να δούμε τι συνέβη δευτερόλεπτα πριν. Μπαϊράμοβιτς δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, περπατάει, φεύγει η μπάλα. Πάμε παρακάτω, λένε οι διαιτητές. Είτε σωστό είτε λάθος, αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Και έτσι λοιπόν ο Άρης απειλείται να χύσει την καρδάρα με το γάλα, πάνω που την είχε σχεδόν γεμίσει, τουλάχιστον έτσι νόμιζε. ...70-69 μπροστά η Λιέτου του Βοσλίτας. Το Άρης χρειάζεται ένα καλάθι. Για να ακούσουμε τον Κωστή Πότσαρη. Εξώσει να τελείωθει, ο Ράιτ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει πάνω του την τελευταία επίθεση της ομάδας, παρά το γεγονός ότι στο παρκέ μπαίνει και ο Τσαλδάρης για να υπάρχουν ακροβολισμένοι τουλάχιστον δύο σουτέρ στην περιφέρεια. Αυτός είναι που θα επιχειρήσει να πάρει το screen, να μπει προς τα μέσα και από εκεί και πέρα, αν δεν μπορέσει να τελειώσει μόνος του, να βγάλει προς τα έξω για να γίνει το σουτ. Αν ο Άρης κερδίσει φάουλ, εκτελεί βολές. Τσαλδάρης στον Κάσλ. Προηγούμενα μάτσο ο Ράιτ έχει βγάλει κάστανα τη φωτιά στο τέλος. Για να δούμε σήμερα. 11 δευτερόλεπτα. Βλέπετε το χρονόμετρο. Ο Ράιτ παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν μπήκε το καλάθι. Κατάφεραν να διώξουν οι Λιθουανοί την ώρα που η μπάλα ήταν έτοιμη να πέσει μέσα. Ο Ράιτ τραβάει τα μαλλιά του και ο Μπαϊράμοβιτς, αυτός που αν δεν κάνω λάθος, έσπρωξε την μπάλα, πανηγυρίζει. Μένουν 2 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το φινάλε. Μια προσδόκητη ασφαλώς εξέλιξη. Παρέμβαση του Μπαϊράμοβιτς εδώ μπορεί να ήταν νικητήρια για την Λιέτου Βοσλίτας. Αλλίωσε και λίγο την προσπάθεια του αντιπάλου του ο Νίλσεν. Μέσα η πρώτη βολή του Έιτσον. Ο Άρης έχει 2,7 δευτερόλεπτα. Μήπως καταφέρει με ένα μακρινό σουτ να ισοφαρίσει, γιατί τώρα η διαφορά πήγε στους 3. Ο Μότολα στον Κάσλ. Ο Κάσλ θα κάνει δύο βήματα. Εκπρόθεσμο το σουτ. Τσάμπα κόπος. Και η Λιέτουβος πετυχαίνει μια απίστευτη νίκη. Υπό τις ιαχές των λίγων Λιθουανών που την ακολούθησαν εδώ. 69-72 από 69-62. Στα τελευταία 98 δευτερόλεπτα του αγώνα, οι Λιθουανοί απέδειξαν ότι είναι καμωμένοι από σπάνιο μέταλλο. Ο Άρης δεν ήταν γραφτό να πάρει από αυτό το μάτς το εισιτήριο για την επόμενη θέση. Βέβαια μπορεί να το εξασφαλίσει αργότερα αν χάσει η Τσιμπόνα στο Μιλάνο. 35-33 είναι το σκορ εκεί στο ημίχρονο. Όπως και αν έχει το πράγμα, δεν νομίζω ότι μπορεί να κινδυνεύσει η πρόκρισή του. Ωστόσο, εδώ έχασε την ευκαιρία να πετύχει μια μεγάλη νίκη που θα τον έφερνε πολύ
κοντά σε, θα τον έφερε μάλλον σε τροχιά για κάτι καλύτερο από την πέμπτη θέση του ομίλου του. Ο Άρης, δεν ξέρω αν ακούγεται άδικο το αποτέλεσμα, αλλά εφόσον δεν μπόρεσε να τελειώσει το παιχνίδι, τι άδικο και τι δίκαιο, η μπάλα ήταν αυτή που τον τιμώρησε στο τέλος. Η Λιέτουβος, ενώ είχε αρκετούς παίκτες να βρίσκονται, να μένουν μακριά από τον εαυτό τους, εν τέλει βρήκε ήρωες στο πρόσωπο του Μπαϊράμοβιτς, ο οποίος έβαλε 18 πόντους και πήρε και 9 rebound, και του Πράις που δεν είχε πόντο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έβαλε 14 στο δεύτερο, ανάμεσά τους και το κρίσιμο καλάθι στα 19 δευτερόλεπτα, αυτό που έδωσε για τα καλά το προβάδισμα στους Λιθουανούς. 69-72 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τίποτε άλλο για τώρα. Στην περιγραφή ήταν ο Νίκος Παπαδογιάννης, το ρεπορτάζ ο Κωστής Μπότσαρης. Από όσους δούλεψαν εδώ, καλό βράδυ.